Φίλοι και φίλοι του News Hub, γεια σας. Εξετάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που όλα είχαν ένα μαύρο σκηνικό μετά την τραγωδία στα Τέμπη, το μάτι μου έπεσε μια συνέντευξη του καλού φίλου Παναγιώτη Καρκατσούλη από την Καθημερινή, ένα άρθρο μάλλον, που μιλούσε για το τι φταίει και φτάσαμε ως εδώ. Ο κ. Καρκατσούλης είναι εμπειρογνώμονας στη δημόσια διοίκηση, έχει μιλήσει πολλές φορές στο site και σήμερα με αφορμή αυτό το άρθρο ζήτησα να συνομιλήσουμε μαζί για τις αιτίες. Κύριε Καρκατσούλη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τον Μαγόλη. Ευχαριστώ. Επειδή βλέπουμε τις τελευταίες ώρες στις οθόνες στα ραδιόφωνα να υπάρχει ένα πινκ-πονκ στην ευθύνη για το ποιος φταίει, για το ποιος φταίει, ας πούμε, και έγινε αυτό. Διαβάζοντας το άρθρο σας στην Καθημερινή μου έκανε εντύπωση, γιατί ο τίτλος ήταν αποκλειστικός. Ο τίτλος ήταν «Τι θα πούμε στον κόσμο που έχασε τα παιδιά του». Τελικά, κύριε Καρκατσούλη, τι πήγε στραβά? Έφυγε ο σταθμάρχης ή πίσω από, ή μέσα από αυτό το λάθος, ας πούμε, το άπειρο σταθμάρχη βρέθηκε μια χαραμάδα ως πύλη εισόδου για να ξεχυλήσει η δεξαμενή της κακοδιαχείρισης ενός ολόκληρου συστήματος? Κύριε Δαμαβολίτη, ξέρετε, εμείς έχουμε μια συνήθεια εδώ σε αυτή τη χώρα να μην αναστοχαζόμαστε. Όταν δηλαδή συμβεί ένα κακό, το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι είναι τραγικό και βεβαίως αντιλαμβάνομαι και τη θλίψη και την οργή και όλα τα συναισθήματα τα οποία προκαλεί ένα τέτοιο συμβάν, όμως σπανίως, για να μην πω ποτέ, δεν καθόμαστε μετά το συμβάν να κάτσουμε να ξανασκεφτούμε, να αναστοχαστούμε τι πήγε στραβά. Γιατί το λέω αυτό? Αν παρατηρήσετε τις καταστροφές, εγώ βάζω το δυστύχημα στα Τέμπη στην κατηγορία την γενική που λέγεται καταστροφές παύλα δημόσια ασφάλεια, και θα σας πω γιατί. Αν παρατηρήσετε τις καταστροφές που έχουν πυκνώσει πολύ λόγω εξωτερικών παραγόντων πολλές από αυτές, θα δείτε ότι αυτές που είναι δύο κατηγοριών είναι αυτές οι λεγόμενες φυσικές καταστροφές και είναι και οι ανθρωπογενείς. Ανθρωπογενείς είναι αυτή που οφείλεται σε ένα σφάλμα, μια παράληψη ενός ανθρώπου. Θα δείτε οι άλλες φυσικές οφείλονται σε φυσικά αίτη, αυτά τα οποία συνηθίζουμε να λέμε εμείς θεομηνίες. Εάν δείτε λοιπόν τι στάση έχουμε κρατήσει απέναντι σε αυτά, πηγαίνετε 16 χρόνια πίσω. Πυρκαγιές στην Ηλία. Και μετά ελάτε 5 χρόνια πριν Μάτι. Συνολικά 163 νεκροί. Εάν δείτε απέναντι σε αυτές τις καταστροφές, λέω δύο μόνο, έτσι, θα δείτε ότι η ερμηνεία που δίνουμε είναι ότι τι να κάνουμε, δεν φταίγαμε εμείς, δεν μπορεί να τα βάλει κανείς με τα στοιχεία της φύσης, ήταν πρωτόγνωρη, ήταν πρωτοφανής η κακοκαιρία, φύσαγε ο άνεμος πολύ κτλ. Ένα. Δύο. Όταν πρόκειται για ανθρώπους, σίγουρα είναι κάποιος ο οποίος έφταιγε, ο οποίος είναι μέσα σε μία αλυσίδα ανθρώπων και αλυσίδα ρόλων. Έτσι έγινε, για παράδειγμα, με τις καταστροφές στην Ηλία, με τις πυρκαγιές, 63 νεκροί τότε, 69 νεκροί. Έτσι γίνεται και τώρα από ό,τι φαίνεται, όταν ακούς τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι, φαίνεται ότι είναι ανθρώπινο σφάλμα. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο αυτό το ανθρώπινο σφάλμα και πρέπει κάποιος να κάτσει να αναρωτηθεί και να διερωτηθεί περί αυτού και τι ακριβώς σημαίνει. Αν ψάξετε να δείτε τι δουλειά κάνει ένας σταθμάρχης του ΟΣΕ, θα δείτε λοιπόν ότι η περιγραφή της δουλειάς του είναι ότι ελέγχει την κυκλοφορία στο σταθμό που βρίσκεται και πλησίων αυτού. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια δουλειά μάλλον εύκολη, εκτός εάν δεν έχει τα μέσα να κάνει ούτε αυτό, δηλαδή δεν έχει υποστήριξη από μέσα, μέσα τεχνικά εννοώ, τότε η δουλειά γίνεται πολύ δύσκολη, έως επικίνδυνη, έως δραματική, όπως είχαμε τώρα την περίπτωση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν πας να πάρεις μια αλυσίδα αιτιακή, θα το σχολιάσω και αυτό γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό, όταν προσπαθείς να αποδώσεις σε μια λογική που έχει στο μυαλό σου αίτιο αποτέλεσμα, τότε είναι βέβαιο ότι θα παρακάμψεις παράγοντες οι οποίοι φαίνονται εκ πρώτης άσχετοι ή αθώοι. Δηλαδή, αν πει κανείς, τώρα τι μας λες, ας πούμε ότι υπήρχε μία έλλειψη συντονισμού,
στο συγκεκριμένο οργανισμό. Ποιος είναι ο συγκεκριμένος οργανισμός? Ο ΣΕ. Ο ΣΕ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ανεξάρτητα από τα ονόματα που παίρνει, το στάτους του είναι το ίδιο. Άρα τι είναι? Είναι κράτος εν στενή ενία. Αυτό έχει και ένα υπουργείο, που είναι το Υπουργείο Μεταφορών. Ναι, αλλά μπορεί να σου πει κανείς, κοίταξε από κάτω τι γίνεται. Είναι τρεις εταιρείες. Η μία ασχολείται με τις δομές, η άλλη ασχολείται με την κυκλοφορία και ούτω καθεξής. Ερώτημα. Κι αν αυτές δεν λειτουργούν, κι αν αυτές δεν συντονίζονται, κι αν το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο λέμε ότι να το φταίει, από ό,τι φαίνεται και το παραδέχεται κιόλας. Αν όλα αυτά τα πράγματα δεν πάνε καλά, δηλαδή αν υπάρχουν παντού ελλείψεις, πώς μπορείς να έρθεις μετά και να πεις ότι κοίταξε να δεις, να αυτό φταίει, αυτό το προκάλεσε? Η αγωνία δηλαδή πολλών, και πιστεύω καλόπιστη, είναι να βρουν γρήγορα κάποιον ο οποίος πρέπει να πάρει το λίθο του αναθέματος. Όχι δεν και καλά επειδή εξ αυτού προκύπτουν όλα, αλλά επειδή πρέπει μέσα στο μυαλό μας να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Όταν γίνεται αυτό, θα δείτε ότι η επόμενη καταστροφή είναι πολύ κοντά, είναι δίπλα σχεδόν. Εμείς δεν φιδόμεθα ούτε χρημάτων, ούτε κόπων, ούτε θυσιών για αυτές τις καταστροφές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εμείς δεν προλαμβάνουμε, κύριε Δαμαβολή. Δεν θεωρούμε ότι είναι συστατικό κομμάτι μιας δημόσιας πολιτικής, όπου εδώ συντρέχει το πολιτικό κομμάτι και το διοικητικό κομμάτι, αυτοί δουλεύουν μαζί. Όταν δηλαδή έχεις έναν υπουργό σε ένα υπουργείο, αυτός κάνει μια δουλειά που είναι η δουλειά που κάνει, έχει όσμωση δηλαδή με τη δουλειά του διοικητικού υπαλλήλου. Άρα είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις εκεί ποιος λέει σε ποιον να κάνει τι και ποιος ευθύνεται και μέχρι ποιου βαθμού για ποιο πράγμα. Εμείς όμως έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τα πράγματα με έναν τρόπο. Πρώτον, να ξεμπερδεύουμε. Θα δείτε ότι το ξεμπέρδεμα μερικές φορές, επειδή είναι ήδη πολύ περιπεπλεγμένο, σε οδηγεί σε καταστάσεις σαν αυτές που ζήσαμε με το μάτι. 5 χρόνια μετά, και η δίκη άρχισε 5 χρόνια μετά. Αν ρωτήσει κανείς γιατί χρειάζονται 5 χρόνια και αρχίσει να ψάχνει πίσω σε αυτούς τους θύλακες της κακοδιοίκησης, θα δει ότι είναι τόσο πολύ και τόσο ισχυρή που θα διερωτηθεί γιατί τελικά εγώ φτάνω σε μια κατάσταση που πρέπει να αποδώσω ευθύνες σε κάποιον συγκεκριμένα ή μόνο σε ένα κομμάτι ή μόνο σε ένα παράγοντα, ενώ το πρόβλημα είναι συστημικό. Το πρόβλημα δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται, και θα πω 2 κουβέντες γι' αυτό. Αν το πρόβλημα ήταν ένα δικό μου πρόβλημα, ας πούμε ότι είχα ένα τρένο που πήγαινε με 60 χιλιόμετρα και ας πούμε ότι κάπως γινόταν, για να μην μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, και μπορούσε αυτό και φρέναρε και σταμάταγε, τι θα έλεγες? Ότι α, κοίταξε, ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα. Ευτυχώς δεν συνέβη. Μα ατυχήματα θα συμβαίνουν πάντα. Επομένως, μήπως πρέπει να μετατοπιστεί η πολιτική από την καταστολή, την επέμβαση? Ακούω από χτες συνέχεια για ένα κρατικό μηχανισμό ο οποίος είναι έτοιμος. Υπό ποια έννοια είναι έτοιμος ο μηχανισμός? Ότι είναι εκεί το ΕΚΑΠ και η αστυνομία και η πυροσβεστική? Υπό αυτή την έννοια, ναι, είναι έτοιμος. Εννοείται, αλλά στην πρόληψη δεν λειτουργεί όμως τίποτα. Μηδέν όμως, κύριε Δαμαβολίτη, μηδέν. Όπως μηδέν είναι και η αποκατάσταση, οι αποζημιώσεις. Διότι αν θα δείτε, οι άνθρωποι που καταστρέφονται από φυσικές καταστροφές και δεν φταίνε. Εάν θα το δείτε αυτό, θα δείτε ότι μέχρι πρόσφατα έκανε προσφυγή, προσέφυγε το ελληνικό δημόσιο λέγοντας ότι όχι, γιατί να τους αποζημιώσετε τους ανθρώπους που χάσανε τα σπίτια τους? Πάρε εκεί το 5.000 και τελείωσε και πορεύσου. Άρα όταν δεν δουλεύει η πρόληψη, δεν δουλεύει και το κομμάτι το διορθωτικό, έτσι, τι σου μένει? Σου μένει μόνο η καταστολή. Αν στην καταστολή πάλι με τόσα προβλήματα που έχουμε, όχι εμείς, τα έχει ο κόσμος όλος, ή ασθένειες, σεισμοί, πυρκαγιές, όλα αυτά. Εάν η λύση είναι ότι κοίταξε να δεις, θα ρίξω όλο το βάρος μου εκεί, γιατί τελικά εκεί κρίνεται, να μην έχω, λέει, απώλεια ανθρώπινων ζώων. Μάλιστα. Αν διαλυθεί το περιβάλλον όμως, καλά, δεν είναι και τίποτα, βλέπε έβοια.
Έτσι, καταστροφή πρωτοφανής για τα δεδομένα τα ελληνικά. Ερήμος, δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει όμως αν δεν έχω ουσιαστικά πολιτική. Δηλαδή, εδώ έχουμε δύο κομμάτια που διαπλέκονται. Και το ξαναλέω για να γίνει σαφές. Είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το διοικητικό υπάλληλο, το σταθμάρχη, και το κομμάτι της αλυσίδας που είναι πάνω από αυτόν και κάτω από αυτόν και δίπλα από αυτόν. Σωστά. Εκεί κύριε Καρκατσούλη, εκεί θέλω να σταθούμε λίγο, γιατί εκτός του ότι έχετε υπηρετήσει τη δημόσια διοίκηση, είστε και πρώην βουλευτής, είστε και συγγραφέας, και όση ώρα τα λέτε αυτά μου έρχεται στη μνήμη το βιβλίο σας που έχει τίτλο «Διοικώντας την κρίση», που αρκετά από αυτά τα περιγράφετε, γιατί όλη η λειτουργία είναι σε συνθήκες κρίσης. Διαχωρίζετε πέραν των ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδομή ή στοιχείων με το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή ο σταθμάρχης σίγουρα έχει ένα προϊστάμενο πάνω από αυτόν, ο προϊστάμενος σίγουρα έχει μια ιεραρχία πάνω από αυτόν, έτσι ακριβώς, η οποία όμως δεν λειτουργήσε. Και επειδή αναφερθήκατε, ας πούμε, στο ΜΑΤΙ ή στις πυρκαγιές του 2007, εντοπίζετε όλους ιδιαίτερως στο κείμενό σας και το θέμα της ατιμιορροσίας πολυεπίπεδα, όμως όχι την πληρονιά. Για τις πυρκαγιές, ας πούμε, του 2007, επειδή έχετε εικόνα, έχουμε συμπέρασμα, τιμωρήθηκε κάποιος? Βέβαια, μετά από 3,5 χρόνια που πήρε να σχηματιστεί ο φάκελος της καταστροφής, δηλαδή να μπορέσω να κάνω αναδόμηση των γεγονότων και να πω ποιος φαίνεται να έχει ευθύνες, ακολούθησαν δίκες όπου τιμωρήθηκε ο πυροφύλακας Μίνθης, σας λέω και το όνομά του, ο οποίος έφαγε 12 χρόνια φυλακή, και από τους αιρετούς δύο άνθρωποι οι οποίοι επίσης έκαναν κάποια χρόνια στη φυλακή. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εάν ανατρέξετε στην περίοδο εκείνη, όπως αν ανατρέξετε και το 2018 που είναι κοντά, θα δείτε ότι το πλαίσιο που έχω εγώ για να αναπτυχθούν τέτοιες πολιτικές, θα σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς έχουμε ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των καταστροφών που λέγεται «Ξενοκράτης». Αυτό λοιπόν είναι ένα κείμενο πολύ μεγάλο, αριθμεί εκατοντάδες σελίδες, που όταν θα πάτε να δείτε πώς έχει τα πάντα μέσα εκεί. Και αυτό που συνέβη τώρα, το ατύχημα, έτσι, έχει μια διάσταση πολιτικής προστασίας. Δεν είναι δηλαδή μοναδικό κομμάτι που πηγαίνει προς μεταφορές. Ακούστε κύριε Δαμαβολίτη, εμείς σχεδιάσαμε κάποια υπουργεία κάποια στιγμή, έτσι τα τελευταία 150 χρόνια, και είπαμε ότι κοιτάξτε, αυτό θα είναι το ένα δίπλα στ' άλλο. Και κάποια στιγμή προέκυψαν θέματα και προβλήματα τα οποία ξεπερνάνε ένα από αυτές τις δομές που έχουμε φτιάξει. Ξεπερνάει δηλαδή το μεταφορών ένα ατύχημα τέτοιας κλίμακας που συζητάμε. Αν γίνει ένα χημικό ατύχημα αύριο, από κάποιες ύλες, αν γίνει πυρηνικό ατύχημα, αν γίνει... Αυτά όλα λοιπόν για να αντιμετωπιστούν. Και εδώ δεν κομίζω εγώ γλάφκα, σε όλο τον κόσμο, παρότι ξεκίνησαν αυτά την Αμερική όλα, έτσι, δημιουργήθηκε μια οριζόντια πολιτική, μια ομπρέλα, η οποία, προσέξτε, είχε διεπαφές με κάθε μία θεματική πολιτική. Τώρα η καταστροφή έγινε στις μεταφορές, αύριο μπορεί να γίνει στο Γεωργίας, μεθαύριο μπορεί να γίνει στο υποδομών, να πέσει μια γέφυρα, καταλαβαίνετε σε λέω. Το να κυνηγάω λοιπόν εγώ εκεί ποιος είναι υπεύθυνος, λες και είναι κάποιος, σας λέω λοιπόν ότι δεν το βρείτε. Αν πάτε και διαβάσετε 92 σελίδες για τις πλημμύρες για παράδειγμα, ή για την Αττική Οδό, θυμάστε το φιάσκο εκείνο το περίφημο με την Αττική Οδό. Ναι, που είχε χιονίσει, ένας πόντος χιόνι ήταν, έτσι, και έκλεισε ο δρόμος. Λοιπόν, εκεί θα δείτε ότι όταν σου λέει το πλαίσιο λειτουργίας ο καθένας θα κάνει ό,τι μπορεί, δηλαδή θα ενεργήσει κατά λόγων αρμοδιότητας, καλείσαι να συμβάλεις. Προσέξτε, αυτό είναι τόσο αόριστο που όταν θα πας στο δικαστήριο θα πεις ότι μπορούσα, έκανα. Τι φταίω εγώ? Εκεί λοιπόν το δικαστήριο, όταν δεν έχει και τον τρόπο να κάνει κάτι, έτσι, τι ακριβώς δηλαδή περιμένετε να βγει, τι απόφαση περιμένετε να βγει? Για πλημέλημα θα δικαστούν οι άνθρωποι που έχουν σχέση με το ΜΑΤΙ. Αυτή που κατέληξε για πλημέλημα, έχει καεί κόσμος, ας λέει τι να κάνουν.
Έτσι είναι, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Είμαστε... Αυτό το στοιχείο της ατιμωρησίας, λοιπόν, προσέξτε, οφείλεται όχι στο ότι είναι χαλαρή η δικαιοσύνη που ακούω εγώ ιστορίες τέτοιες, στο ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η προϋπόθεση για να αναλάβει την ευθύνη ο συγκεκριμένος σταθμάρχης. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Άρα μαζί με την ατιμωρησία εσείς λέτε, ας πούμε, ότι γιατί εντοπίζετε κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι για να συμβεί αυτό το πολυπόθητο ποτέ ξανά και να μην είναι μόνο ένα ευχολόγιο, πρέπει να λειτουργήσουν μηχανισμοί που να βγάλουν από μέσα όλες αυτές τις παθογένειες που μας φέρνουν ξανά και ξανά και ξανά. Οπότε εσείς με την εμπειρία σας μέσα από τη δημόσια διοίκηση πάντα, λέτε ότι η ατιμωρησία πρέπει να συνοδεύεται και από ένα νομοθετικό πλαίσιο τέτοιο που να κάνει κατανομή ευθυνών και να υπάρχει εφαρμογή πάνω σε αυτό το πράγμα. Εννοείται. Είναι αυτονόητο. Είναι προφανές. Αλλά προσέξτε, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα που είναι λίγο πριν από την εφαρμογή. Δηλαδή, πριν ρωτήσω τι έκανες εσύ ακριβώς, κύριε Δαμαβολίτη, τι έκανες, είχα βάλει εκεί να φυλάς το ρέμα και έφυγες και έπεσε το αυτοκίνητο μέσα στο ρέμα και πνίγηκαν οι άνθρωποι. Πριν από αυτό πρέπει να δεις, γιατί εδώ είμαστε σε έναν χώρο που τα πράγματα είναι συγκροτημένα, είναι κράτος δηλαδή, εκεί θα δεις ότι κάπου πρέπει να περιγράφεται ποιος κάνει και τι κάνει. Αν δείτε λοιπόν ένα από τα πολύ βαριά, εγώ προσωπικά το θεωρώ το πιο βαρύ πρόβλημα που έχει η ελληνική δημόσια διοίκηση, το οποίο φαίνεται να είναι και άλυτο γιατί είναι διαχρονικό και είναι βαρύ. Ποιο είναι αυτό? Ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων και η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων. Οπότε όταν πάτε σε μια περιοχή που έχει ρίξει 30 μέτρα χιόνι στον Άγιο Στέφανο, στην Αττική, η λεγόμενη Μύδια, πέφτει αυτό το χιόνι πάνω στα δέντρα. Γυρίζουν τα κλαριά, κάμπτονται, παρασύρουν τα καλώδια, τα οποία είναι υπέργεια, δεν είναι υπόγεια. Παρασύρουν τα καλώδια της ΔΔΕ, πέφτουν τα καλώδια κάτω, κινδυνεύουν οι άνθρωποι να καούνε, να γίνει παρανάλωμα. Καταλαβαίνετε, υψηλή στάση τους καλώδια να είναι κάτω, να σέρνονται. Θυμάμαι που πάω και μου κάνει εντύπωση ότι έχει έρθει στρατός, ο στρατός, και βάζει κορδέλες προκειμένου αυτό το τζις-τζις που βλέπει το καλώδιο να κάνει, μην πλησιάσει κανείς και καεί και έχουμε άλλαση. Μετά. Εκεί λοιπόν, όταν αυτή η ιστορία, ξέρετε ποιος λύθηκε, πώς λύθηκε, δεν λύθηκε. Ποιος έφταιγε λοιπόν γι' αυτό? Ο μεν δήμαρχος έλεγε ότι κοίτα, δεν φταίω εγώ, φταίει ο ΔΔΕ γιατί δικά του είναι τα καλώδια. Ο ΔΔΕ έλεγε εγώ δεν φταίω γιατί αυτή η αρμοδιότητα έχει περάσει στους δήμους, άρα οι δήμαρχοι φταίνε. Ο ένας τα ρίχνε στον άλλον και αυτό το μπαλάκι της αναμετάθεσης των ευθυνών οφείλεται σε ποιο πράγμα? Στο ότι υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων στη βάση του προβλήματος, δηλαδή εκεί που οριοθετείται ποιος είναι υπεύθυνος για ποιο πράγμα. Όταν λοιπόν αυτό δεν λύνεται το 2023 και εγώ βλέπω ότι ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε μια βάση δεδομένων, να δεις ποιες είναι αυτές οι αρμοδιότητες, να δεις ποιος συναντάει ποιον στη διαδρομή. Αυτό, κύριε Κακατσούλη, θα σας διακόψω λίγο σε αυτό. Παρακαλώ. Επειδή σε παλαιότερη τοποθέτηση σας το είχατε δείξει και τώρα έτσι το θυμήθηκα, σε αυτό όλο που λέτε, η πολυνομία που είναι ένα από τα προβλήματα της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα, έχει να κάνει? Απίστευτο, απίστευτο, είναι απίστευτο. Δηλαδή, όταν λέτε πολυνομία στην Ελλάδα, δεν εννοούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα καταλάβαινε αν λέγατε τώρα τον ίδιο όρο σε ένα Δανό ή σε ένα Γερμανό, αποκλείεται να καταλάβαινε το μέγεθος του προβλήματος που έχουμε εμείς με αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εμείς έχουμε τέτοιο μέγεθος πολυνομίας και κακονομίας, ενίοτε και στρέψονομίας, το οποίο είναι αδιανόητο για μια άλλη χώρα η οποία έχει τα χαρακτηριστικά τα δικά μας. Κύριε Δαμαβολίτη, μισή νόμη από αυτούς που ψηφίζουμε εμείς, η Ελληνική Βουλή ψηφίζει 70-80 νόμους το χρόνο, έτσι, όχι πιο πολλούς. Από αυτούς πάνω από τους μισούς είναι κοινοτικές οδηγίες, είναι κοινοτική ρυθμιστική ύλη. Θα μου πει κάποιος, καλά ρε παιδί μου, και πότε προλαβαίνουμε και κάνουμε όλα αυτά? Εάν δείτε το τι γίνεται
με πράγματα τα οποία δεν ασχολείται κανένας, αλλά αυτά είναι η ουσία του προβλήματος. Να δείτε δηλαδή τι σημαίνει τροπολογία στην Ελληνική Βουλή. Να καταθέτω εγώ ένα νομοσχέδιο που έχει 10 άρθρα και να έρχεται μετά τροπολογία. Τα οποία δεν τα ζήσατε ούτε εσείς όταν είσαστε εκπρόσωπος του λαού στη Βουλή, κύριε Δαμαβολή, ούτε εγώ. Αυτά πράγματα δεν τα ξαναδεί εγώ. Να έρχεται τροπολογία, να είναι ο νόμος 10 άρθρα και τροπολογία 34-35 άρθρα. Να κατατίθεται. Και ξέροντας πώς δουλεύει το κοινοβούλιο, να μην υπάρχει καθόλου χρόνος όχι να το μελετήσετε και να το δείτε, ούτε καν να συνεννοηθούν οι κοινοβουλευτικές ομάδες και να πούνε θα κάνουμε α ή β. Αυτό το πράγμα, το οποίο έχει πάρει ενδυμικά χαρακτηριστικά, γίνεται δηλαδή συνεχώς, έτσι. Αυτό το πράγμα σου τορπιλίζει κάθε προσπάθεια διόρθωσης. Τι εννοώ με αυτό? Ας υποθέσουμε ότι αύριο λέμε ότι κοιτάξτε αυτό το κομμάτι της πολιτικής που αφορά τις μεταφορές και τους σιδηροδρόμους θα το φτιάξουμε, ρε αδερφέ. Δηλαδή δεν θα παίρνουμε σταθμάρχες που θα είναι δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, θα τους εκπαιδεύσουμε εδώ, τους εκπαιδεύσουμε εκεί, θα βάλουμε συστήματα ελέγχου, θα το φτιάξουμε. Κάτι θα κάνουμε. Και όντως και μετά το μάτι κάτι κάναμε, αλλά το κάτι μέχρι αυτό είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Ακόμη και αν το κάνετε αυτό, άμα δεν έχετε κλείσει τη στρόφιγγα της πολυνομίας, δηλαδή εκείνος ο οποίος μπορεί να έρθει, είναι μια απλή τροπολογία, αφού το κάνετε όλο αυτό και να σου στυνάξει τον αέρα. Αν λοιπόν δεν συνειδητοποιηθεί ότι λειτουργούμε μέσα σε ένα δίκτυο αλληλεξαρτώμενων μεταβλητών, δηλαδή αυτός που θέτει τους κανόνες, αυτός που τους εφαρμόζει, αυτός που τους κρίνει αν εφαρμόστηκαν σωστά και αυτός που καταλογίζει ευθύνες, με άλλα λόγια, η δικαιοσύνη, η εκτελεστική εξουσία που περιλαμβάνει την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση και η νομοθετική λειτουργία δεν λειτουργούν καλά, κύριε Δαμαβολίτη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει σε κάθε ένα κομμάτι από αυτούς υπάρχει θέμα, υπάρχουν βαριές στρεβλώσεις και βαριές παθολογίες που όλα μαζί συμποσούνται σε ένα και μόνο αίτιο. Αυτό που θα κάνει όλα αυτά τα συστήματα να λειτουργούν με προβληματικό τρόπο είναι ο πελατειασμός. Αυτή είναι η δική μου, το δικό μου συμπέρασμα μετά από πολλά χρόνια δουλειάς. Είναι ο πελατειασμός. Είναι ένα είδος, να το πω έτσι, παρασίτου, το οποίο παρασιτεί σε κάθε μία από αυτές τις εξουσίες. Εσείς ως βουλευτής θέλετε να βρείτε έναν τρόπο να ευνοήσετε τους δικούς σας, έτσι, τους όποιους κάθε φορά δικούς μας. Εγώ ως κράτος θα κάνω τα στραβά μάτια ή θα προσπαθήσω να είμαι καλός με τον προϊστάμενό μου, ο οποίος είναι υπουργός, υπουργός γενικός γραμματέας, είναι και πολύ τεράστια η πολιτική πυραμίδα, έτσι μου φαντάζεστε ότι είναι μικρή, δεν εξαρτήθηκε στο πρόσωπο ενός υπουργού, και ο άλλος που είναι δικαστής θα προσπαθήσει να βρει έναν τρόπο να τα μπαλώσει για να μην τον κυνηγάει ο προϊστάμενός του επειδή έχει αργήσει, γιατί πρέπει να βρει τα μέσα για να κάνει τη δουλειά του σωστά και τα λοιπά και τα λοιπά, για το πώς θα προαχθεί, αν θα προαχθεί και ούτω καθεξής. Πολλά από αυτά είναι ανθρώπινα και φυσιολογικά. Αν όμως τα βάλετε όλα μαζί, θα δείτε ότι υπήρχαν παντού οι προϋποθέσεις να σκάσει, να έχετε αυτό το ατύχημα, να έχετε αυτό το δυστύχημα. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις και στα τρία κομμάτια που σας λέω του κράτους. Και σε αυτό που παίρνει αποφάσεις, δηλαδή αυτό που νομοθετεί, θα δείτε το θεσμικό πλαίσιο και θα τρομάξετε. Και σε αυτό που εφαρμόζει, αυτό που εφαρμόζει είναι αυτό που συζητάμε, αλλά συζητάμε από όλο αυτό μόνο το κομμάτι ενός ανθρώπου. Και αυτό το οποίο αύριο θα έρθει να απονείμει ευθύνες και να πει φταίσαι εσύ γι' αυτό, εσύ εκείνο ή το άλλο. Είτε πειθαρχικά είτε ποινικά. Όταν όμως από την άλλη μεριά και η κουλτούρα που καλλιεργείται είναι έχουν ποινικές ευθύνες. Δηλαδή χτες έγινε το ατύχημα, σήμερα η συζήτηση είναι ποιος έχει ποινικές ευθύνες. Και ας υποθέσουμε ότι έχουν ποινικές ευθύνες. Και λοιπόν θα αλλάξει η κατάσταση, έτσι αλλάζουν αυτά. Χρειάζεται πολύ βαθύτερη μελέτη και ενδοσκόπηση και αναστοχασμός. Χρειάζεται ένα πράγμα. Κύριε και κύριε Καρκατζούλη, με όλο αυτό που μας περιγράφετε ξεδιπλώνονται πολύ δυσίωνα τα πράγματα, γιατί αν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που περιγράφει τώρα ο μέσος ακροατής, θα καταλάβει ότι διηγητικά στέκουν πάρα πολλές ορολογιακές βόμβες
ακόμα με αυτή τη λειτουργία παντού. Απλά αυτή έκατσε τώρα εδώ. Κλείνοντας, ήθελα να μας πείτε όσο πιο συνοπτικά γίνεται αυτό το μπαλάκι των ευθυνών σε επίπεδο πολιτικό. Θα το δούμε ότι οι προηγούμενοι είχαν την ευθύνη, οι προπροηγούμενοι είχαν την ευθύνη, οι προπροηγούμενοι είχαν την ευθύνη και αυτό διαιωνίζεται. Η πρόταση η δική σας για τον καλοπρόεδρο που θα βγει και θα έχει τη διάθεση να αλλάξει πράγματα, ποια είναι, όσο πιο συνοπτικά γίνεται? Εγώ νομίζω ότι είναι τρία πράγματα. Το ένα πράγμα, δηλαδή τι θα ήθελα να δω εγώ πια ως πολίτης, έτσι, σε σχέση με αυτό το τομέα που συζητάμε, θα ήθελα να δω ένα ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών. Όχι το μπαμπλάκι δηλαδή, αυτό, το ότι μετάθεση ευθυνών. Αυτό είναι πολύ απλό, θέλει όμως τεράστια βούληση. Θέλει να πας κόντρα σε συμφέροντα κτλ. Αυτό είναι το ένα πράγμα, το ξεκαθάρισμα. Ποιος είναι υπεύθυνος για να κάνει τι? Ένα. Δύο, θα ήθελα να δω στον τομέα της εφαρμογής τρόπους, μηχανισμούς και πρόσωπα που θα υλοποιούν την πολιτική που θα είναι συμβατά με αυτό το οποίο λέει το πλαίσιο. Δηλαδή, όταν εγώ θα θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος θα πρέπει να έχει ψι ικανότητες και εγώ έχω πάρει έναν ο οποίος δεν έχει αυτές, αλλά δεν έχει καν τίποτα απολύτως, έτσι, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, γιατί τον έχω επιλέξει με τον τρόπο που τον έχω επιλέξει κτλ. Τότε είναι βέβαιο ότι θα στοχίσω εκεί. Άρα στο κομμάτι της εφαρμογής θέλω να δω μηχανισμούς μέσα και ανθρώπους που να είναι συμβατά με αυτά που θα λέει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Και στο κομμάτι των ελέγχων θέλω να δω πώς ασκείται ο έλεγχος, είτε είναι πειθαρχικός, είτε είναι διοικητικός, είτε είναι αστικός, είτε είναι ακόμη και ποινικός, με τρόπο όμως που να ξαναγυρίζει το προϊόν του ελέγχου μέσα στο ίδιο το σύστημα. Όταν δηλαδή θα βγει και θα μου πει ότι κοίταξε να δεις, εσύ και εσύ δεν έκανε καλά τη δουλειά σου, αυτό να διορθωθεί την επόμενη μέρα. Εμείς έχουμε παράδοση, είχαμε φτάσει κάποτε σε ένα σημείο, οι μισές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας να μένουν ανεκτέλεστες. Ας έλεγε το δικαστήριο, σου λέει, πειράζει, δεν πειράζει, αν δεν το κάνω εγώ αυτό. Τώρα δεν είμαστε εκεί. Όμως τα ελλείμματά μας είναι πολύ μεγάλα και βεβαίως αν δεν τα αντιμετωπίσουν, και δυστυχώς η κουβέντα, είμαστε και εν ώψη εκλογών και τα λοιπά, η κουβέντα δεν γίνεται για αυτά. Δεν είναι αυτά τα επίδικα. Τα επίδικα είναι αυτά που ακούτε κάθε μέρα. Κύριε Γατζούλη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και μακάρι όλα όσα παραθέσατε να δημιουργήσουν ένα πεδίο προβληματισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Κι εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.